Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Αντώνης Κούκιν, μαγειράκος, σχολιαστής και σατιρολόγος. Θα ήθελα να σας ζητήσω, πριν σας δείξω το βίντεο, να γραφτείτε συνδρομητή στο κανάλι μας. Και αν σας αρέσει, κάντε και ένα like. Του καλοκαιράκι στην ασχρογελιά δώσ' μου ένα φυλάκι και να πάρει μια αγκαλιά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, σου λέω, μόνοι πάνω στη γη. Ποιος να χτυπάει τέτοια ώρα, δεν είναι το τηλέφωνο. Δεν καταλαβαίνει τώρα ότι έχω δουλειά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνο θα βάφκες. Ποιος να τηλεφωνάει. Και θα μου πεις τώρα γιατί δεν το σηκώνω. Τι να το σηκώσω. Να με χαλάσει τον ερμό δηλαδή από την δουλειά τώρα. Δεν μπορώ δηλαδή. Ας το σηκώσω καλύτερα, μην είναι καμία μανούλα. Έλα. Ναι. Έλα η μάνα. Τι γίνεται, όλα καλά. Εκεί στο χωριά στα Τρίκαλα. Τι λένε. Πολύ ζέστη, τη διάδα βρε μαμά, κάμπος. Δεν θα έχει ζέστη. Τι, αν είδα τον Δημήτρη τον Ατσιό, πού να τον δω. Λες και τον ξέρω προσωπικά, βρε μάνα, πού να τον δω. Στην τηλεόραση. Μίλησε για πρώτη φορά στη Βουλή. Μπράβο, καλά έκανε και μίλησε. Και τι θες να κάνω εγώ. Τι, να φορέσω τα γυαλιά. Για να μην με δει κανείς. Γιατί αυτό που θα μου πεις είναι εμπιστευτικό και στο είπε ο Νατσιός. Περίμενε μάνα, περίμενε. Το φόρησα μάνα του γυαλί. Πες με τι σου είπε εμπιστευτικά. Έχω αγωνία. Και συγχρόνως μια φοβία. Υπάρχει περίπτωση να μας ακούει κανείς. Υπάρχει. Μήπως δεν θες να το πεις βρε μάνα, διότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Τι? Να έρθω πιο κοντά στο τηλέφωνο. Βρε μάνα, έχω κολλημένο το ακουστικό στο σκύλι. Να το κολλήσω πιο κοντά, άντε πιο κοντά. Το κολλάω ρε παιδί μου, λες και είναι σκουλαρί και ξέρεις αυτό το μακρουλό που φτάνει και μέχρι το στόμα. Ναι, πες με, πες με. Σοβαρό λογές. Ναι. Δεν το ήξερα αυτό. Ότι θέλουν να φέρουν τις καινούργιες τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Τρομερό. Και τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Να μην φωνάζω πολύ. Έλα πρέπει να μην φωνάζω πολύ. Αφού το είπες στην Βουλή. Αλλά αυτό που μου λες εσύ από το τηλέφωνο είναι το μυστικό. Διότι το άκουσες από τον Ατσιό και μου το μεταφέρεις σε μένα. Και μου λες να μην κάνω όπως μου έλεγες και με τον Πόλη. Να μην κάνω τον μπόλιασμα γιατί θα μου κάνει κακό. Το καταλαβαίνω αυτό, κατανοητό. Αλλά η ταυτότητα δεν μοιάζει με τον Πόλη βρε μάνα. Πώς, έχει πολλά κιλά. Και πού τα είδες εσύ. Τον Πόλη βρε μάνα. Δεν έχει σύστημα γεωεντοπισμού των πολιτών. Κατάλαβες. Το Πόλη δεν το ενδιέφερε να συντοπίζει. Το ενδιέφερε μόνο για να συστήλει στο Θεό να μην πας. Μην με πας από το σπίτι. Ενώ αυτό που μου λες εσύ ότι με την ηλεκτρονική ταυτότητα που είπε ο Νατσιός θα μας εντοπίζουν όπου και να είμαστε. Ω, μπρε μάνα, για να ρωτήσω τώρα. Γιατί εντάξει, μη μου πεις ότι ξαφνικά έχασες κάθε ίχνος ευστροφίας που είχες, διότι θα αποτρελαθώ. Κινητό δεν έχεις. Κι εσύ κι ο Νατσιός κι εγώ κι όλοι μας. Λοιπόν, αυτό το σύστημα γεωεντοπισμού γίνεται από το κινητό μας τηλέφωνο.
διότι βγαίνεις εσύ μάνα από το σπίτι. Εντάξει, το ξέρω ότι εσύ δεν μπορείς να βγεις τώρα γιατί είσαι στο κρεβάτι, περαστικά. Όλα θα πάνε καλά όμως. Αλλά οποιοσδήποτε βρε παιδί μου άλλος που βγαίνει από το σπίτι του και ξυνητίζει από την πόρτα του σπιτιού του, όπου και να πάει έχει ένα κινητό μαζί. Διότι το κινητό έγινε πως είχατε εσείς παλιά το τσιμπέρι στο κεφάλι, πως έχει τι περισσότερες γυναίκες τη τσάντα ή το τσαντάκι σας μαζί. Το κινητό λοιπόν έχει γίνει το σύγχρονο αξεσουάρ. Αυτό που προσφέρει ασφάλεια και συγχρόνως μέσα σε μια μικρή συσκευή μπορείς να περνάς ατελείωτες ώρες εκεί. Να βλέπεις TikTok, βιντεάκια, να μπαίνεις στο Instagram να χαζεύσεις φωτογραφίες. Γιατί νομίζεις, γιατί το θέλουν άλλο το κινητό. Για να τηλεφωνούν, ναι, εννοείται για να τηλεφωνούν. Όμως, από τη στιγμή, βρε μάνα, που και ο Λατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, έχει κινητό, και αυτόν τον εντοπίζουν οπουδήποτε. Δεν χρειάζεται να βγάλουμε ταυτότητα. Το σύστημα γεωεντοπισμού υπάρχει μέσω κινητού. Το κάθε κινητό λοιπόν εντοπίζεται από το δορυφόρο που βρίσκεται εκεί ψηλά. Τώρα πού να σου εξηγώ. Τέλος πάντων, βρίσκεται ψηλά στον ουρανό. Και μας εντοπίζει όπου και αν πάμε. Από τη στιγμή που έχουμε πάνω μας το κινητό. Πας στη δουλειά, θα σε δει. Αυτός που θέλει να σε δει ότι τώρα βρίσκεται στη δουλειά στο εκεί σημείο. Πας ρε παιδί μου για μπανάκι, θα σε δει. Εντάξει, θα μου πεις δεν μπαίνεις μέσα στο μπανάκι και το κινητό τηλεφωνάκι, το αφήνεις απ' έξω. Αλλά εκεί που κάνετε το κινητό τηλέφωνο στην ξαπλώστρα μόνο του, εκείνη τη στιγμή επικοινωνεί με το δορυφόρο. Και γεωντοπίζεσαι εσύ που ούτως ή άλλως έχεις δώσει τα στοιχεία σου για να έχεις τον τηλεφωνικό αριθμό και να έχεις την επικοινωνία που θες, αυτή την ατελείωτη. Να μιλάς με όλο τον κόσμο δηλαδή και με όλο τον πλανήτη. Και τώρα που έχεις μιλάμε απεριόριστο αριθμό κλήσεων και μηνυμάτων, μηνύματα δεν ξέρεις, με στιάνεις, αλλά το δίνεις και καταλαβαίνεις τη συνομιλία μάνα. Γελάς, χοντρολά μου. Γι' αυτό σου λέω, μην ανησυχείς για τις νέες ταυτότητες, για τον ηλεκτρονικό γεωεντοπισμό και για το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Παντού είμαστε φακελωμένοι. Αυτό δεν πρέπει να σε ανησυχεί, μανούλα μου. Διότι και στην τράπεζα να πας και στο σούπερ μάρκετ να πας, όπου και να πας, σε έχουν φακελώσει. Χρειάζονται τα στοιχεία σου. Δεν το έχεις δει, δεν το ξέρεις αυτό. Ακόμα και ένα γράμμα να σου στείλουν συστημένο, θα βάλεις υπογραφή για να το πάρεις και να δώσεις στοιχεία. Αυτό δεν είναι φακέλωμα. Έτσι λειτουργεί η κοινωνία μας, μάνα. Ιδιαίτερα η σύγχρονη. Μέσω φακελώματος. Αν δεν σε φακελώσουν, τότε δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ό,τι μιλάμε σε ένα νοσοκομείο να πας να εξεταστείς για το δίχα. Πρέπει να είσαι φακελωμένος, παύλα φυλακισμένος, για να μπορούν να σε διαχειρίζονται. Διότι οι φυλακισμένοι, αν δεν έχουν, βρε παιδί μου, κάποια κάγκελα να βρίσκονται πίσω από αυτά, ποιος ο λόγος να υπάρχουν οι δεσμοφύλακες τρόερα και τα τείχη αυτά τα ψηλά και τα ηλεκτροφόρα σύρματα. Μη καταλαβαίνεις. Τα είπε όμως η Μητσοτάκη. Ναι, αυτό το άκουσα. Που είπε ότι δεν αισθάνεται δηλαδή σίγουρος για να έχει τη νέα ταυτότητα, διότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο ΜΕΤ των υποκλοπών, μιας και είχε φακελώσει μέχρι και όλους τους πολιτικούς. Δηλαδή μιλούσε ο Ανδρουλάκης και ήξερε ο Μητσοτάκης τι ακριβώς έλεγε. Αλλά πάλι δεν τον ψήφισαν οι Έλληνες. Εσύ δεν τον ψήφισες. Το ξέρω ότι εσύ δεν τον ψήφισες και εσύ ψήφισες, Νατσιό. Μπορούσα εγώ να σου πω κάτι για να σε αλλάξω τη γνώμη, όπως εσύ. Ακόμα και στα μπόλια, ποτέ δεν προσπάθησες να μου επιβάλλεις τίποτα. Έλεγες παιδί μου κάνει αυτό που σε υποτίσει ο Θεός, αλλά μακριά από το δηλητήριο. Και σ' άκουγα εγώ. Γι' αυτό σου λέω άκουσα με κι εσύ. Μη σε φοβείς αυτό. Χάρηκες γιατί είπε κι άλλα πράγματα, ότι έρχεται πολύ φτώχεια. Τα είπε ο Νατσιός αυτά. Δεν τα ξέραμε βρε μάνα αυτά. Δεν τα ξέραμε. Ότι υπάρχει πολύ φτώχεια. Μπράβο στον Νατσιό που είπε ότι κοιτάει ο Κούλης στην πραγματικότητα να μην πει κανένα μέτρο για το φτωχό λαοτζίκο, αλλά απλά να λέει ότι θα συνεχιστεί το μέτρο με τα κουπόνια. Διότι την επαιτία την στηρίζεις όχι με μέτρα πραγματικά για να σταθεί ο καθένας στα πόδια του, αλλά να του δίνεις κουπόνια επαιτίας για να τον έχεις δέσμη.
Αυτή είναι οι δεσμοφυλακές μας, ωραία μάνα, είδες που η συζήτησή μας έχει σχέση με το προηγούμενο. Γι' αυτό σου λέω, μη συνιάζει. Μη συνιάζει τίποτα. Και τη νέα ταυτότητα δεν θα τη βγάλεις εσύ. Και μην τη βγάζεις εσύ. Εγώ τι θα κάνω, όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, βρε μάνα, θα τη βγάλω κατά πάσα πιθανότητα την ταυτότητα. Γιατί σου είπα, ούτως ή άλλως φακελωμένοι είμαστε. Κάτι καινούριο θα θέλαμε να ακούσουμε. Και ανυπομονώ δηλαδή να ακούσω κάτι καινούριο από αυτόν τον ατσιό. Και όχι κάτι που ήδη ξέρουμε. Και το συζητάμε χρόνια τώρα. Διότι, αν δεν θέλει κάποιος να φακελωθεί και την ηλεκτρονική ταυτότητα να μην την πάρει στα χέρια του, τότε θα πρέπει να θυμάται να μην έχει πάνω του το κινητό, αλλά να κουβαλάει ένα ασύρματο, βρε παιδί μου, έτσι σταθερό τηλέφωνο που σου μιλάω κι εγώ, και να το παίρνει βόλτα. Από εκεί και από εδώ. Διότι με το σταθερό τηλέφωνο δεν θα έχει τόσο μεγάλο δελινικού γεωεντοπισμό. Για να σε φακελώσει δηλαδή ο κούλης. Ναι. Άντε χοντρούλα μου, να πίνεις πολλά υγρά τώρα που είναι καλοκαίρι. Εντάξει. Να τρως φρούτα, λαχανικά και να μην βλέπεις πολύ τηλεόραση. Να ακούς εκεί. Να βάζεις μουσική και να ακούς τα αγαπημένα σου δημοτικά τραγούδια. Μίλησα μου, μίλησα μου, για μίλα μου, κουκλίτσα μου. Σ' αγαπώ μανούλα μου. Φιλάκια. Να τα βγάλω τώρα τα γελιά, ε. Έτσι πάω. Ειλικρινά, Τσουνάκια μου, τι να σας πω. Η μανούλα μου έχει κάθε δικαίωμα να με κόβει και από τη δουλειά και να με ενημερώνει για τέτοια σημαντικά ζητήματα. Αφού τα είπε ο Νατσιός, φίλοι ρουφητό στη Μούρη. Και τι γνώμη έχετε εσείς για τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες? Εσείς, όταν είναι να βγουν, δεν θα τις βγάλετε, θα τις αρνηθείτε? Γράψτε μου κάτω από το βιντεάκι αυτό. Σας αγαπώ πολύ.